οι δύο κυρίες, η κυρία Παυλοπούλου και η κυρία Τσίπρα, έχουν αναλάβει να ξεναγήσουν την κυρία Μακρόν στην σύγχρονη αλλά και στην αρχαία Ελλάδα. Εδώ λοιπόν Μαρία Αλεξάκη, γιατί έχεις παρακολουθήσει από νωρίς το απόγευμα τις ξεναγήσεις αυτές και θα μας πεις περισσότερα, είναι η πρώτη επίσκεψη που έγινε και τα πλάνα που βλέπουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε αυτό το πραγματικό διαμάντι που ενώνει την αρχαία Ελλάδα, βλέποντας πίσω λοιπόν την Ακρόπολη και μπροστά την όμορφη θάλασσα. Η Μαρία Αλεξάκη μας ακούει? Μαρία, μας ακούς? Σταυρούλα, σε ακούω. Δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς. Σε ακούμε και εμείς λοιπόν. Και βλέπουμε τα πλάνα από την υποδοχή που έγινε από την κυρία Τσίπρα στην Μπριζίτ Μακρόν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ακριβώς, είναι αποκλειστικές εικόνες της ΕΡΤ, οι πρώτες εικόνες από αυτή την επίσκεψη της κυρίας Μακρόν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και νομίζω παρακολουθήσαμε και τις εικόνες όπου βρίσκονται στο φάρο και παρακολουθούν τη θέα της ύδατος, τις εικόνες από το Φαλιρικό Όρμο και το Λυκαβητό και την Ακρόπολη. Κάπως στην είσοδο την υποδέχτηκε η σύντροφος του Πρωθυπουργού, η κυρία Μπαρτζάνα, την κυρία Μακρόν, τη συνόδευσε σε όλη αυτή την επίσκεψη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η οποία επίσκεψη πρέπει να σου πω ότι κράτησε σχεδόν 2 ώρες, αν όχι λίγο παραπάνω. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κυρία Μπριζίτ Μακρόν. Και είχε τόσα πολλά πράγματα να δει. Πρώτον, γιατί εκεί πλέον είναι μία από τις μεγαλύτερες, εάν δεν είναι, κάνω λάθος, η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της Ευρώπης. Εκεί στεγάζεται πλέον η εθνική λυρική σκηνή. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο. Ένα σημείο αναφοράς πλέον για την Ελλάδα, για τους ξένους ηγέτες, όπως βλέπουμε, που επισκέπτονται τη χώρα μας. Έχει ιδιαίτερη σημασία το σημείο που επισκέφθηκε η κυρία Μακρόν, διότι αύριο εκεί ο πρόεδρος, ο Γάλλος πρόεδρος και ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχουν ίσως και την πιο σημαντική συνάντηση της επίσκεψης αυτής με ξένους και με Γάλλους μάλλον και Έλληνες επιχειρηματίες. Έτσι. Και να σου πω λοιπόν ότι ξεναγήθηκε στο χώρο η κυρία Μακρόν, επισκέφθηκε πρώτα την βιβλιοθήκη, στη συνέχεια ανέβηκε στον Φάρο, επισκέφθηκε και τη Λυρική. Δεν ξέρω αν βλέπετε και αυτές τις εικόνες από βλέπουμε τη Λυρική. Βλέπουμε από τον εξωτερικό χώρο τα πλάνα εμείς ακόμη. Ωραία. Η Μαρία. Έδειξε είναι αμοντάριστα έτσι όπως τα πήραμε, μας τα στείλατε πριν από λίγο. Πολύ ωραία. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Λυρική. Μάλιστα ρώτησε ποιο θα είναι το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν. Την ενημέρωσαν ότι θα ξεκινήσει με την Ηλέκτρα το πρόγραμμα και όπως είχα αναφέρει, πήγε η διερμηνέας, προσπάθησε να της εξηγήσει για την Ηλέκτρα, να της πει την υπόθεση του έργου. Αυτή, ναι. Εκείνη βέβαια φάνηκε ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Της είπε ναι, ξέρω και τη διέκοψε. Να βέβαια, έχει σπουδάσει, σπουδές της είναι, γαλλική φιλολογία, αλλά και ελληνική, η αρχαία ελληνική γραμματεία. Και είναι πραγματικά λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και περίμενε με ενδιαφέρον, έχουμε μάθει, αυτές τις ξεναγήσεις. Επαναλαμβάνω, όχι μόνο στη σύγχρονη Ελλάδα που βλέπουμε, όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα που είναι αναμενόμενο να επισκεφθεί τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, αλλά και τη σύγχρονη Ελλάδα, όπως λοιπόν είναι αυτό το κτίριο, το κτίριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έτσι ακριβώς, και μετά τον Φάρο που είδαν τη θέα, θαύμασαν και απόλαυσαν αυτή την υπέροχη θέα, κατευθύνθηκαν με αυτά τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια, αυτά του γκολφ, όπως τα γνωρίζουμε καλύτερα. Αυτά που είναι για τις μετακινήσεις που είναι δύσκολο να τις κάνεις με τα πόδια ακριβώς, γιατί περπατάς αρκετά. Ναι. Λοιπόν, με αυτά έκαναν μια ξενάγηση στο περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά είδη φυτών στο τεράστιο κήπο του Ιδρύματος. Και στη συνέχεια σε ένα κιόσκι, εκεί είχαν μια πολύ σημαντική συνάντηση που έγινε με πρωτοβουλία της κυρίας Μπαρτζάνα, η οποία ήθελε να της δείξει τέχνες, πολιτισμό, αλλά και την άλλη όψη της Ελλάδας, αυτή των επιστημόνων, της επιστήμης, της ελληνικής επιστήμης. Εκεί συναντήθηκε λοιπόν με Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές,
όπου είχαν μία συζήτηση περίπου μισής ώρας, μία μικρή ομάδα. Συναντήθηκε με την κυρία Μπαμπιάνα και την κυρία Μακρόν. Μαρία, είδαμε και πλάνα από το εσωτερικό του κτηρίου και θα επανέλθουμε, γιατί τώρα έρχονται και τα πλάνα απευθείας από τον κόσμο που έχει ήδη γεμίσει το χώρο, που σε λίγο θα απευθύνει την ομιλία του Γάλλος Πρόεδρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στο λόφο λοιπόν της Πνίκας βλέπουμε εδώ το αδιαχώρητο, έτσι, τι γίνεται. Είναι πραγματικά και πολύ ωραίο το φως αυτή την ώρα, ενώ ο ήλιος τίνει να δύσει. Θα το δούμε όλο αυτό, και το ηλιοβασίλεμα, και στη συνέχεια την Πανσέλινο, γιατί έχουμε σήμερα και ολόγιωμο φεγγάρι. Αυτά λοιπόν είναι τα πλάνα, να, και εδώ το πολύ όμορφο χρώμα που έχει πάρει η Ακρόπολη από τον ήλιο που κατεβαίνει από τον Αττικό ουρανό. Πραγματικά είναι πολύ ωραία τα πλάνα, τα οποία θα τα δείχνουμε συνεχώς, ενώ Μαρία εσύ μας περιγράφεις την ξενάγηση. Είμαστε ακόμα στο Ίδρυμα Σταύρος Σονιάρχος και τις συναντήσεις που είχαν οι δύο κυρίες με Έλληνες νέους επιστήμονες. Επιστήμονες και ερευνητές. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συζήτηση, όπως σου είπα, τουλάχιστον για μισή ώρα μαζί τους. Παρόλο που το πρόγραμμα πίεζε πάρα πολύ, τη ζήτησαν να αναχωρήσουν, καθώς είχε προγραμματίσει και την επίσκεψη στην Ακρόπολη. Εκείνη παρόλα αυτά συνέχισε για λίγο ακόμα τη συζήτηση με τους νέους. Τους είπε ότι αν μπορεί θα βοηθήσει. Η ίδια είπε ότι έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της παιδείας πάρα πολύ και βοηθάει και εκείνη παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες, παιδιά με αυτισμό, ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα αυτά. Στη συνέχεια λοιπόν, αφού ολοκληρώθηκε αυτή η συνάντηση, νομίζαμε όλοι ότι ολοκληρώθηκε και η επίσκεψη στο Ίδρυμα, αλλά η κυρία Μακρόν ήθελε να επισκεφτεί και κάποιες αρχαιολογικές ανασκαφές που γίνονται στο περιβάλλοντα χώρο του Ιδρύματος, και εκεί έμεινε για αρκετή ώρα, παρόλο που πρέπει να... Εντάξει, δεν έχει τόση ζέστη όσοι είχαμε όλο το καλοκαίρι στην Αθήνα, αλλά είχε αρκετή ζέστη, πολύ ήλιο. Η κυρία Μακρόν ήθελε να δει και τα ευρήματα, αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα, ξεναγήθηκε από αρχαιολόγους και στη συνέχεια βέβαια αναχώρησε για τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ήταν πολύ ανοιχτή, πολύ χαμογελαστή, πρέπει να το σημειώσουμε, πολύ κομψή βέβαια. Νομίζω την είδαμε. Νομίζω και είναι εικόνες. Ένα από τα χαρακτηριστικά της αυτό, ομολογουμένος διεθνώς, είναι αλήθεια. Με πολλές ερωτήσεις λοιπόν να κάνει, όπως μας λες, Μαρία, ήθελε να μάθει όλα αυτά για τα οποία γινόταν η ξενάγηση, έτσι. Το ενδιαφέρον του δασκάλου είναι αλήθεια, γιατί ήταν πρώην καθηγήτρια, όπως είναι γνωστό. Καθηγήτρια λογοτεχνίας, γαλλικών, λατινικών. Καταλαβαίνουμε την παιδεία λοιπόν που έχει, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα του ελληνικού πολιτισμού και γενικότερα θέματα πολιτισμού. Η ίδια δίδασκε και θέατρο. Πρέπει να σου πω ότι είπε επίσης ότι και ο πρόεδρος Μακρόν γνωρίζει, είχε διδαχτεί αρχαία ελληνικά στο σχολείο και γνωρίζει κάποια πράγματα. Και αυτό το δήλωσε, είπε ότι έχει έναν έξυπνο άντρα, έτσι φάνηκε να τον θαυμάζει ιδιαιτέρως. Ήταν έτσι ένα παρασκήνιο. Τα αρχαία ελληνικά τα οποία διδάσκονται στα γαλλικά σχολεία αλλά και στα περισσότερα σχολεία της Ευρώπης. Έχω την εντύπωση ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε με κάποιον τρόπο μειώσει τις ώρες διδασκαλίας, κάτι το οποίο άλλαξε σχεδόν αμέσως με την ανάληψη της εξουσίας από τον Μακρόν, δείχνοντας ακριβώς την αγάπη που έχει στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Συμφωνία στα Λευκά επίσης βλέπουμε, έτσι, μιας και κάνουμε και ενδυματολογικές παρατηρήσεις για τις δύο κυρίες. Ναι, και νομίζω βλέπουμε όλοι πόσο κομψή ήταν και η σύντροφος του Πρωθυπουργού με το λευκό φόρεμα που φορούσε. Απλή αλλά πάρα πολύ εντυπωσιακή. Πάρα πολύ εντυπωσιακή. Δεν ξέρω οι συγκρίσεις που μπορεί να γίνουν, ποιαν κυρία ευνοούν, αλλά νομίζω ήταν πάρα ότι πολύ ενδιαφέρει αυτό. Είναι αλήθεια. Πάντως, από τα πλάνα που βλέπουμε οπτικά, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Είναι και οι δύο πολύ κομψές, πολύ ζεστές η μία με την άλλη, έτσι. Και βλέπουμε ότι γίνεται κανονική ξενάγηση με ερωτήσεις, απαντήσεις σε έναν πολύ ωραίο χώρο. Είδαμε και τα εσωτερικά εκεί πλάνα από το Ίδρυμα.
Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η επίσκεψη και στη συνέχεια μας λες πήγε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Εδώ... Εκεί έκανε μία δήλωση φτάνοντας, εξέφρασε τη σλήψη της για τα θύματα από τον τυφώνα Ήρμα που χτυπάει στην Καραϊβική. Έκανε αυτή τη δήλωση, είπε ότι είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στην Ελλάδα αλλά η πρώτη επίσημη επίσκεψη που κάνει στη χώρα μας. Είπε ότι της αρέσει πολύ η χώρα μας, αλίμονο. Στη συνέχεια ξεναγήθηκε στον Ιερό Βράχο. Εδώ είδαμε μάλιστα κάποια πλάνα, είχαν την ευκαιρία να πιούν κάτι για να δροσιστούν οι δύο κυρίες, γιατί όπως είπαμε, εντάξει, ήταν οι πιο ζεστές ώρες της ημέρας, μιας καλοκαιρινής ημέρας. Εδώ βλέπουμε τα πλάνα. Μαρία, σε ευχαριστούμε. Θα δούμε σε λίγο τι έγινε στην επίσκεψη της κυρίας Μπριζίτ Μακρόν στην Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Εμείς θα πάμε στον Γιώργο τον Παντελάκη, ο οποίος έφυγε πολύ γρήγορα από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου έγιναν εκεί οι δηλώσεις, η κοινή συνέντευξη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Έλληνα Πρωθυπουργού, και έφτασε γρήγορα στην Πνίκα, όπου βλέπουμε Γιώργο έχει γεμίσει πλέον από τον κόσμο. Όλα είναι έτοιμα, το βήμα έτοιμο εκεί για τον Γάλλο Πρόεδρο που θα απευθύνει αυτήν την ομιλία που σχεδίαζε για πάρα πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται. Και σχολιάζαμε και εμείς εδώ ότι πόσο όμορφη είναι αυτή η ώρα και οι ώρες από εδώ και πέρα, καθώς χαμηλώνει το φως. Θα δούμε δηλαδή σιγά σιγά τον ήλιο να πέφτει και να στη συνέχεια θα έρθει το σκοτάδι και θα δούμε φωτισμένη αλλιώς πια την Ακρόπολη, εκτός από το φυσικό φως που είναι και πολύ όμορφο. Λοιπόν, Γιώργο, το κλίμα από εκεί. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το εμβληματικό τοπίο, σε αυτόν τον εμβληματικό χώρο, με το δικό του συμβολισμό, με την δική του σημειολογία σε ό,τι φορά στην δημοκρατία, στον χώρο που η εκκλησία του Δήμου στο παρελθόν, στην αρχαιότητα, στην αρχαία Αθήνα, βρισκόταν εδώ. Έχει πραγματικά γεμίσει ο χώρος. Νομίζω βλέπετε πολύ εντυπωσιακά πλάνα πίσω και από τον κόσμο που έχει γεμίσει ασφυκτικά τον χώρο, και μιλάμε για εκπροσώπους του.